4,5 λεπτάκια μετά από τις 5 είμαστε. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Group Therapy. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με κορονοϊό, ασχοληθήκαμε με το μεταναστευτικό, δύο θέματα που δυστυχώς θα μας απασχολήσουν για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει για τις επόμενες κάτι λιγότερο από 40 ημέρες είναι η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Για την οποία μην περιμένετε να σας μιλήσω εγώ, γιατί εγώ εγώ και η νηστεία έχουμε μαλώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κακός. Κακός, και γιατί κακός, θα μας τα πει η πολύ καλή φίλη και συνεργάτιδα του cityvibes.gr, αρθρογραφή εδώ και από το ξεκίνημα του cityvibes.gr, αρθρογραφή στις σελίδες μας. Κοντά μας είναι η διαιτολόγος, διατροφολόγος επί του πτυχίου, όπως θέλει να λέει η ίδια, Κωνσταντίνου Ράνια. Ράνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μάζεψες όσο κουράγιο είχες για να μπορέσεις να βγεις στον αέρα. Γιατί ξέρω, επειδή έχουμε μιλήσει 2-3 φορές, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει η Ράνια στον αέρα. Τη συγχωρούμε όσα λάθη και να κάνει. Οκ. Δεν θέλω κανένα απολύτως άγχος. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη σας τόσο καιρό που μου ανεβάζετε τα άθρα μου και που με καλέσατε σήμερα να μιλήσω στον αέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι ότι έχω λίγο έτσι άγχος, αλλά εντάξει. Όχι. Πιο πολύ, όπως λέω και εγώ, καταλαβαίνουμε ότι είσαι μία φοιτήτρια που φιλοξενούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη από την αγαπημένη μας Κύπρο, παρά το άγχος. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Λοιπόν, σπουδάζεις, είσαι στο πτυχίο σου διαιτολόγος, διατροφολόγος. Ναι. Και μας έχεις ανεβάσει πολύ ωραία άρθρα και θα ανεβάσεις και άλλα και θα σε έχουμε ξανά όποτε χρειαστεί. Θέλω να μου δώσεις αυτή την υπόσχεση, άμα σε χρειαστούμε θα σε έχουμε στον αέρα. Όχι, ναι, όποτε θέλετε. Ωραία. Επειδή το θέλω και εγώ, εννοείται. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Να πάμε λίγο στο θέμα που συζητάγαμε, το οποίο είναι, που θέλουμε να συζητήσουμε, δηλαδή είναι η νηστεία. Τελικά, μας κάνει καλό ή κακό η νηστεία στον οργανισμό μας, στον οργανισμό μας, σωματικά ας πούμε πρώτα? Η νηστεία, από ό,τι είναι και αποδεδειγμένο, κάνει πάρα πολλά ωφέλη στον οργανισμό. Γιατί αν σκεφτείς ότι για 40 ολόκληρες μέρες απέχεις από ό,τι ζωικό υπάρχει, δηλαδή από το κρέας, από τα γαλακτοκομικά, από τα αυγά και αυτά, αποτοξινώνεσαι. Οπότε, εκτός του ότι προσφέρει και πνευματικά καλά η νηστεία, προσφέρει και για τον οργανισμό. Πνευματικά καλά. Μ' άρεσε αυτό πολύ στο άρθρο που το έγραψες. Εξηγείς και γιατί είναι πνευματικά καλό η νηστεία. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο? Ναι, είναι μια διαδικασία που έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό. Απαλλάζεσαι από όλα όσα σε κρατάνε μακριά από αυτή τη δύναμη, ότι σε ταλαιπωρεί ψυχικά, από κακές σκέψεις, από ότι δεν σε κάνει καλά. Mm-hmm. Και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και με την στέρηση κάποιων συγκεκριμένων τροφών, να έρθεις πιο κοντά και να νιώσεις. Είναι και αυτοπιθαρχία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί για να το καταφέρεις αυτό πρέπει να έχεις κάτι που δεν έχω εγώ. Πειθαρχία. Αυτοπιθαρχία. Και θέληση. Ναι, για να το καταφέρεις. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα της επιστήμης σου, έτσι, σε αυτό που σπουδάζεις εδώ και χρόνια. Ναι. Καταρχάς, τι μπορούμε να τρώμε και τι δεν μπορούμε να τρώμε, αλλά και από αυτά που μπορούμε να τρώμε, τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ωραία, τρώμε αυτά και φάει όσο θέλεις. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι πιστεύουν ότι με το να νηστεύουν, κάποιες αρκετές ομάδες τροφίμων δεν τις συμπεριλαμβάνουν στα γεύματά τους και θεωρούν ότι πρέπει να τρώνε περισσότερο, μπορεί να τρώνε περισσότερα ψωμιά, περισσότερα υδατάνθρακα, ας το πω, και άρα να βάλουν πιο εύκολα βάρος. Αυτό είναι λάθος, γιατί ναι μεν απαγορεύεται το κρέας, απαγορεύεται τα ψαριά, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και αυτά, αλλά μπορείς να τα αντικαταστήσεις με τα καλά τα λοιπά, επειδή αφαιράς τα κακά τα λίπη που υπάρχουν στο κρέας και αυτά, τα αντικαθιστάς με τα καλά τα λιπαρά από ξηρούς καρπούς, από το χαλβά, από το ελαιόλαδο, τις λιές. Απλά, όπως είπες και εσύ πριν, θέλουν και αυτά μέτρο, γιατί και αυτές οι τροφές έχουν αρκετές θερμίδες. Π.χ. ο χαλβάς, ας πούμε, τα 30 γραμμάρια έχουν 130 θερμίδες. Το διάβασα στο άρθρο σου. Με μαχαίρωσες, με πλήγωσες ανεπανόρθωτα. Είπα, άντε να νηστέψω ρε παιδί μου, άντε, να ακούσω τη ράγκη να νηστέψω. Ούτε χαλβά, δηλαδή, και αυτόν με μέτρο. Και ακόμη αν είναι και με ξηρούς καρπούς, πάνε πιο πάνω οι θερμίδες. Όχι, εγώ με σοκολάτα τον τρώω, δηλαδή μπορώ να φάω παραπάνω. Α, όχι. ναι, συνέχισε, συγγνώμη, σε διάκοψα. Έχω ένα κακό συνήθειο. Τα άλλα που δικαιούμαστε να τρώμε στην νηστεία είναι τα όσπρια, αυθόνα λαχανικά, φρούτα, τα οποία λαχανικά, όπως ξέρουμε, δεν έχουν και δεν μας προσθέτουν πάρα πολλές θερμίδες. Και φυτικές ίνες που τις θέλουμε πάρα πολύ, τις χρειάζεται ο οργανισμός. Ναι, γιατί αποτρέπουν από, οι φυτικές ίνες αποτρέπουν από πάρα πολλές ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος, το παχυνέντερο, όπως είναι η δυσκυλιότητα και αυτά. Μην νομίζεις, σε διαβάζω, σε παρακολουθώ. Δε. Παρότι εγώ είμαι του κοψιδίου, στα κοψίδια, διαβάζω, παρακολουθώ και ζηλεύω. Λέω κάποια στιγμή θα το κάνω κι εγώ. Αυτά τα ωραία που λέει η Ράνια. Εντάξει. Και τα κοψίδια τα χρειαζόμαστε όλοι στη διατροφή μας, αλλά εντάξει, και αυτό με μέτρο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι, είπες λαχανικά, είπες ξηρούς καρπούς, να υποθέσω. Εντάξει, όλα με μέτρο, εννοείται. Διαβάζω εδώ στο άρθρο σου, ο ταραμάς περιέχει πάρα πολύ αλάτι και θερμίδες, ναι. Γιατί είναι πολύ αγαπημένο στην νηστεία. Ο ταραμάς είναι, του δίνουμε και καταλαβαίνει. Η αλήθεια πως ναι, όταν το βάζεις στο ψωμάκι σου είναι ότι πρέπει. Αλλά ναι, τα 50 γραμμάρια του ταραμά έχουν 165 θερμίδες και 16 γραμμάρια λιπαρά. Και συνεχίζονται οι μαχαιριές. Ναι, είναι αρκετή η ποσότητα. Και πρέπει να το προσέχουμε και η υπερστατική, λόγω ότι έχει υψηλή ποσότητα σταλατιού. Κάνει και κατακράτηση υγρών. Αχα, ναι, όσο πιο πολύ αλάτι τρώμε, τόσο πιο πολύ κατακράτηση υγρών έχουμε, έτσι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Βλέπω, αντί για γαλακτοκομικά, ας πούμε, άμα θέλουμε γάλα και τα λοιπά, γάλα μυγδάλου ή γάλα καρύδας. Και έχω μια πορεία. Θα μπορούσαμε, εκτός νηστείας, να αντικαταστήσουμε το κανονικό γάλα που πίνουμε με γάλα μυγδάλου ή καρύδας, ή όχι, δεν αντικαθίσταται? Θα πρέπει, γιατί βλέπω πολλούς ρε παιδί μου που λένε, α, εγώ σταματάω, δεν πίνω γάλα, μαγελαβινό, παίρνω γάλα μυγδάλου, τέλος. Το αντικαθιστά ή απλά για λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να το αντικαθιστήσει? Μπορεί να αντικαταστηθεί. Π.χ. εγώ δεν πίνω γάλα, οπότε πίνω γάλα μυγδάλου ή γάλα καρύδας.
Όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν λείπουν δηλαδή τα στοιχεία που παίρνουμε από το γελαδινό. Όχι, όχι. Και τα γαλακαρίδας και το γαλαμυγδάλου περιέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά, υδατάθρα και πρωτεΐνες, λίπη. Απλά δεν είναι ισότιμο με το αγελαδινό. Ισότιμο με το αγελαδινό είναι το γάλα σόγιας. Πιο κοντά, ας το πω, στα ίδια θρεπτικά συστατικά. Αχα. Το γάλα καρύδας και το γάλα αμυγδάλου έχει πιο λίγα, ας το πω, από το αγελαδινό. Mm-hmm. Απλά δεν είναι ότι δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις αν δεν θες να πεις γάλα. Μπορείς με κάποιον άλλον τρόπο στη διατροφή σου. Αυτά τη διαφορά που υπάρχει από το, με το να πίνεις γάλα γελαδινό και να πίνεις γάλα καρύδας, να την αναπληρώσεις με κάτι άλλο, mm-hmm. με ένα γιαούρτι, ας πούμε. Να, μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό θέμα που τώρα θα σε βάλω στο τρυπάκι να αρχίσεις να το σκέφτεσαι και να γράψεις και να τα πούμε και στον αέρα, γιατί πολλοί γονείς θα θέλανε αυτό να το μάθουνε. Ακούω πάρα πολλούς γονείς αριστερά και δεξιά που πλέον αρχίζουν και προσέχουν τη διατροφή των παιδιών τους από πολύ μικρές ηλικίες, 4, 5, 6, όχι να μην πιει, ας πούμε, γάλα, να πιει, να είναι μεσόγεια, να είναι έτσι, να είναι αμυγδάλου, όχι αντί για ψωμί θα κάνει αυτό, να πάρουμε ριζογκοφρέτες, να κάνουμε, να μιλήσουμε λίγο κάποια στιγμή. Θα το ήθελα, άσχετο τώρα με την νηστεία, θα το κάνουμε μια άλλη φορά, για την διατροφή των παιδιών και αν μπορούμε να αντικαθιστάμε τα κλασικά που τρώγαμε όλοι τόσα χρόνια με όλα αυτά τα καινούργια, με όλες αυτές τις καινούργιες, ας πούμε, τέτοιες σόγες, γάλατα αμυγδάλου, καρύδας, με, ξέρω εγώ, ριζογκροφέτες, με βρώμη, με στέβια, όλα αυτά εδώ τα υποκατάστατα, αν κάνουν καλό στη διατροφή των παιδιών ή πρέπει να τα κρατήσουμε στην παραδοσιακή διατροφή και να περιμένουμε να μεγαλώσουν. Ναι. Στο είπα να τώρα απλά να το κάνουμε. Ναι. θα γράψεις, σε περιμένω να γράψεις κάτι, γιατί έχω και μικρό παιδί, να ξέρω την ενταΐζω. Πάντως έχω μια απάντηση, αν θες να σου πω. Στα τώρα γρήγορα μία, έτσι, ναι. Θεωρώ ότι όταν το παιδί δεν έχει κάποιο θέμα υγείας, φάση διαβήτη ή με τα έντερα του ή την νοσοκρόνη, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει λόγος να του βάλεις να πίνει γάλα καρύδας, γάλα σόγιας και ό,τι άλλο, ξέρω εγώ. Όλα τα υποκατάστατα αυτά, ναι. Ναι, είναι στην ανάπτυξή του, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να προσέχουμε γενικά τη διατροφή των παιδιών από τα γλυκά, από τα επεξεργασμένα τρόφιμα, αλλά όχι να του απαγορεύουμε και να του αφαιρούμε από τη διατροφή του πράγματα. Πολύ χαίρομαι με την απάντηση. Αν η επιστήμη έλεγε κάτι άλλο, θα σήκωνα ψηλά τα χέρια. Okay. Αλλά πολύ χαίρομαι που είναι έτσι. Και μιας και να επιστρέψουμε στην νηστεία, να το συνδυάσουμε όμως με τα παιδιά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήταν και η απορία μου. Να νηστεύουν τα παιδιά. Μιλάμε τώρα για ηλικία ή από ποια ηλικία και μετά να νηστεύουν, να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για λόγω της ανάπτυξής τους, ακριβώς αυτό που είπες. Νομίζω ότι αν φέρουν και τα ίδια τα παιδιά να νηστέψουν, μπορούν. Γιατί όπως είπα ότι νηστεύεις δεν σημαίνει ότι δεν αναπληρώνεις την πρωτεΐνη σου, τους υδατάνθρακες σου, τα λίπη σου. Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές τροφές που μπορείς να αντικαταστήσεις μες τη μέρα, οπότε θεωρώ ότι μπορούν και τα παιδιά να νηστέψουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι να το θέλουν ήδη και να μην τα βάλουν οι γονείς με το ζόρι. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι, θα έπρεπε από κάποια ηλικία και μετά, ας πούμε, δηλαδή τώρα στην ηλικία των 6, 7, 8, 9, που είναι ακόμα πολύ μικρά και πραγματικά στην ανάπτυξη. Μήπως τους κάνει κακό ή όχι? Μια χαρά παίρνουν ό,τι χρειάζεται και από όλες αυτές τις τροφές τελικά. Και ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Ίσως με το γάλα, επειδή είναι στην ανάπτυξη τους, ίσως με το γάλα, επειδή όπως είπα και πριν, το γάλα αμυγδάλου και το γάλα αγκαρίδα δεν αντικαλύπτει πλήρως τον αγελαδινό. Ίσως σε αυτό, αλλά στα υπόλοιπα δεν έχει κάποιον και ηλικία και
που, και πάνω που πρέπει να, να νηστεύουν τα παιδιά. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, Ρανιέ μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά τα έτσι, δύο-τρία πραγματάκια που θέλαμε να μάθουμε για την νηστεία και να μας φύγει και λίγο από πολλούς, να φύγει το ότι στην νηστεία, ξέρετε παιδιά, πεινάμε, κάνουμε, ράνουμε. Κοίτα να δεις τώρα. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Έχω μία ακόμα ερώτηση, μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, η νηστεία είναι και δίαιτα ή όχι? Γιατί πολλοί τα μπερδεύουν. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι ή δεν είναι τελικά? Είναι, γιατί βοηθάει στην απώλεια βάρους. Αν ξέρεις όμως τι ποσότητες θα φας. Μη φας ένα καρβέλι ψωμί την ημέρα στην καθησιά. Ναι. Δεν θα φας όλο το ψωμί μια φραντζολά, ας πούμε, ή δεν θα... Με λίγο ταραμά από πάνω. Αυτό. Αλλά βοηθάει στην απώλεια βάρους, ναι. Δηλαδή, αν τρως κανονικές μερίδες, αλλά από αυτές τις τροφές, θα μπορούσε να αποτελέσει και μία, σε εισαγωγικά να πω, δίαιτα εκτός νηστείας. Ναι. Να. Ωραία. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για δίαιτες. Μπας και χάσω κι εγώ κανένα κιλό. Θα δούμε, δε. Θα δούμε, δε. Έχουμε, ξέρεις, έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια ότι η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την ζωή μας, για την καλοζωία. Και έχετε γίνει εσείς που το ψάχνετε, το σπουδάζετε, διαβάζετε για αυτά τα πράγματα, έχετε γίνει περίπου απαραίτητοι για όλους μας. Η αλήθεια είναι πως πλέον η διατροφή συνδέεται πάρα πολύ με πάρα πολλές ασθένειες, mm-hmm. και σωματικές και ψυχικές, πιστεύω. Οπότε, ναι, καλό είναι όλοι μας να προσέχουμε γενικά. Δεν είπα να στερούμαστε, απλά να προσέχουμε. Μια συζήτηση κάναμε, 50 ερωτήσεις ακόμα θέλω να σε κάνω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να σε φέρω εδώ και να μιλάμε 2 ώρες για διατροφή. Θα το κάνουμε και αυτό, μιας και είμαστε στην ίδια πόλη, οπότε θα το κάνουμε και αυτό. Να είσαι εδώ και να λύσεις απορίες και ακροατών. Και τις δικές μου αναλύσεις δηλαδή φτάνουν, γιατί έχω πάνω από 2 ώρες απορίες, να το ξέρεις. Ναι, είναι... Όποτε θες. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Ρανιέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα. Okay, ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια, γεια.